Για την επανακίνηση της οικονομίας μετά την κρίση του κορονοϊού, τα μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις αερομεταφορές, καθώς και τους περιορισμούς της μετακινήσης εν όψη του Πάσχα, μίλησε στην ΕΤ1 και στην εκπομπή από τις 6 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Στο ερώτημα τι θα κάνουν οι πολίτες το Πάσχα και αν και εκείνος θα ήθελε να πάει στις Σέρρες, την εκλογική του περιφέρεια, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι οι όποιες αποφάσεις για περαιτέρω αυστηροποίηση των υφιστάμενων μέτρων θα ληφθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αφού ακούσει τις γνώμες των ειδικών, όπως άλλωστε κάνει η κυβέρνηση από την αρχή της κρίσης. Οι αποφάσεις όλες αυτές θα ληφθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αφού ακούσει τις γνώμες των ειδικών, όπως άλλωστε κάνουμε ως κυβέρνηση εδώ και αρκετές εβδομάδες. Δεύτερον, μην ξεχνάμε, κύριε Κοταρίδη, ότι στην ουσία υπάρχει περιορισμός των μετακινήσεων. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε στο αυτοκίνητό μας και να πάει ο καθένας στο εξοχικό του. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να καταλάβουμε. Ερωτηθείς ειδικότερα αν θα κλείσουν το Πάσχα τα διόδια στους αυτοκινητόδρομους, ο κύριος Καραμαλής επισήμανε πως και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελεύθερη διέλευση. Ωστόσο, για πολλούς λόγους δεν γίνεται να κλείσουν οι αυτοκινητόδρομοι. Αυτοκινητόδρομοι να κλείσουν ολικά, καταλαβαίνετε ότι αυτό για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν γίνεται. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα και όπως σας είπα, αυτή την απόφαση θα τη λάβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για ακόμα εντατικοποίηση των ελέγχων, για αυστηροποίηση όλων των ελέγχων. Επομένως, αυτό το ζήτημα θα το αποφασίσει πολύ σύντομα σε κεντρικό επίπεδο η κυβέρνηση. Στην ίδια πάντα συνέντευξη, ο κύριος Καραμαλής έκανε λόγο για επανακίνηση της οικονομίας, η οποία δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Η επανακίνηση της οικονομίας δεν θα είναι εύκολη υπόθεση και το κράτος θα πρέπει να λειτουργήσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αλλά εδώ θα σας πω ότι μας δίνεται και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ως χώρα. Μας δίνεται η ευκαιρία ξανά η οικονομία μας να τεθεί σε υγιείς βάσεις και να επενδύσουμε σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και να μην βασιστούμε όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια στην κατανάλωση. Όσον αφορά στις αερομεταφορές, ο κ. Καραμαλής σημείωσε ότι πρόκειται για τον πρώτο κλάδο που έχει πληγεί παγκοσμίως, καθώς το πτυτικό έργο έχει μειωθεί σε όλες τις χώρες και γι' αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ληφθεί ήδη έκτακτα μέτρα για την ενίσχυσή του. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως να κάνουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης είναι να στηρίζουν βιομηχανίες συγκεκριμένες, οι οποίες είναι κρίσιμες για την εθνική τους οικονομία. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι ο τουρισμός, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος, αλλά ο τουρισμός χωρίς έναν υγιή και έναν, άμα θέλετε, ζωντανό κλάδο όπως είναι αυτός των αερομεταφορών, δεν μπορεί να υπάρξει. Επομένως, τι κάνουν όλα τα κράτη-μέλη, τι κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα προσπαθεί να σταθεί δίπλα στις αεροπορικές εταιρείες που έχουμε, τις δύο αεροπορικές εταιρείες που έχουμε.